ο σκηνοθέτης με ενημερώνει ότι έχουμε ένα πανέμορφο πλάνο από την περιοχή του Καρτερού. Εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, η ομάδα πετάει φέτος. Η Εύη Σπανού βρίσκεται εκεί στην περιοχή του Καρτερού. Λοιπόν, ανοίγουμε λίγο έτσι με αυτό το ιδηλιακό πλάνο και θα καταλήξουμε στη συνάδελφο την Εύη Σπανού, η οποία έχει πάρει τη θάλασσα σήμερα και από ό,τι με έχουν ενημερώσει έχει δίπλα της μία χειμερινή κολυμβήτρια. Ανοίγει το πλάνο, να τη Εύη μας. Νίκο, καλησπέρα. Για πες μας πού είσαι, για βάλε μας το κλίμα του ρεπορτάζ, τι βρήκες στον Καρτερό. Λοιπόν, είμαστε στην περιοχή της Αμνησού, πολύ σωστά, στον Καρτερό. Νίκο, η Κρητική, όπως ξέρεις, δεν σταματούν τα μπάνια. Γιατί έχουμε πολύ καλό καιρό στην Κρήτη και μέχρι και το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη κάνουν μπάνιο. Είναι άνθρωποι λοιπόν που έχουν ζεστή καρδιά και όμως προτιμούν να κολυμπούν το χειμώνα. Έχω δίπλα μου δύο κυρίες, οι οποίες δεν σταματούν τα μπάνια κανένα μήνα του έτους. Ούτε το βαρύ χειμώνα, δηλαδή Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Θέλεις να τις γνωρίσουμε? Βέβαια, βέβαια. Πάμε. Καλησπέρα σας. Έχουμε την κυρία Φοφό Μαρκάκη και δίπλα της είναι η κυρία Ελένη Σαράντου. Θα ήθελα να μου πείτε πώς προέκυψε και ξεκινήσατε να κολυμπάτε χειμώνα. Πόσα χρόνια κολυμπάτε? Κυρία Φοφό, να ξεκινήσουμε με εσάς. Εγώ ξεκίνησα πριν από 18 χρόνια, εκεί περίπου 17-18. Είδα ότι μου κάνει πάρα πολύ καλό, δεν το συζητάμε. Είχα ένα θέμα με τη μέση μου, η οποία πάει καλά τώρα η μέση, δεν έχει θέμα. Και είναι η καθημερινότητά μου. Πηγή ζωής, η καθημερινότητά μου. Εάν δεν σηκωθώ το πρωί να μαγειρέψω, να κάνω τις δουλειές μου 10 η ώρα να βρίσκομαι στη θάλασσα, δεν είμαι καλά. Κυρία Φοφό, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος από το στούντιο. Περίπτωση... Με ακούτε, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος. Βουτήξατε, ναι, σήμερα ακούω. Το πρωί. Σας ακούω, ναι. Ναι, αμέ. Σε ποια παραλία, στον Καρτερό? Φυσικά. Η αγαπημένη σας παραλία? Εδώ, στον Καρτερό. Είναι ακόμα ζεστή η θάλασσα? Ναι, ναι. Πολύ ζεστή. Μα η θάλασσα θα είναι ζεστή μέχρι και το Δεκέμβριο. Μέχρι και το Δεκέμβριο. Εντάξει, γύρω στο Γενάρη. Ναι, μέχρι το Δεκέμβριο. Η ίδια θερμοκρασία. Ωστόσο, φαντάζομαι, θερμοκρασία της θάλασσας, όπως είπε η Εύη πριν από λίγο, κολυμπάτε και τον Γενάρη και το Φλεβάρι. Έτσι δεν είναι? Χρειάζεται όμως, ναι, να... Ναι. Χρειάζεται προσοχή. Ναι. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει ξανακολυμπήσει. Φλεβάρι-Μάρτι είναι πιο κρύα η θάλασσα. Τότε φοράω γάντια, και ειδικά γάντια, λαστιχένια και καλτσάκια. Κολυμπάω μισή ώρα, δεν μπορώ να κολυμπήσω παραπάνω γιατί έχω αρχίσει και παγώνω. Αλλά αυτό, βγαίνουμε, ντυνόμαστε, καθόμαστε, πίνουμε το καφεδάκι μας. Ωστόσο, κυρία Φοφό, δεν μπορεί κάποιος αρχάριος, δεν μπορεί κάποιος αρχάριος να πάει να κολυμπήσει το Φλεβάρι, έτσι δεν είναι? Μπορεί. Εάν δεν σταματήσει τώρα τα μπάνια, ναι, και συνεχίσει, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά πρέπει να μην τα σταματήσει τώρα. Κυρία Ελένη, να σας ρωτήσουμε πόσα χρόνια κάνετε κολύμπη το χειμώνα και ποια τα ωφέλη που έχετε παρατηρήσει αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με τη χειμερινή κολύμβηση? Περίπου 11 με 12 χρόνια, μένω εδώ κοντά. Οπότε το καθιέρωσα σαν άσκηση, σαν γυμναστική, γιατί δεν ασχολούμαι με γυμναστήριο. Λίγο περπάτημα, το μπάνιο και βλέπω ότι χωρίς εμβολιασμούς, χωρίς γρίπες, περνά το χειμώνα μου. Την περίοδο του κορονοϊού που δεν επιτρεπόταν το μπάνιο στη θάλασσα, τι κάνατε για να αντικαταστήσετε αυτή την άθληση? Εντάξει, κολυμπούσαμε. Κολυμπούσαμε, αυτό δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Έστω με τις επιφυλάξεις, κολυμπούσαμε και με τον κορονοϊό, ναι. Και όταν κάνετε μπάνιο τους χειμερινούς μήνες, βουτάτε το κεφάλι σας ή είναι απαγορευτικό? Εγώ δεν το βουτάω το κεφάλι μου. Η αλήθεια είναι, με ένα καπέλο προσπαθώ να μην βρέξω τα αυτιά και τα μαλλιά μου. Άλλες, εντάξει. Άλλες βάζουν το κεφάλι τους, αλλά εγώ όχι προσωπικά. Κυρία Ελένη, ποια είναι η αγαπημένη σας παραλία, εκείνη που ξεχωρίζετε? Ναι, ναι. Ναι, σας ακούω. Σας πετύχαμε στην παραλία, φοράτε το μαγιό σας? Βέβαια. Με τύχατε τώρα το απόγευμα, κολύμπησα.
Η αγαπημένη μου παραλία είναι εδώ, είναι η περιοχή Αμνησού, λίγο μετά από το νιούς. Κολυμπάω, όπως σας είπα, γύρω στα 11 με 12 χρόνια, γιατί μένω εδώ κοντά. Και όταν έχει το κύμα και δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε, πηγαίνουμε είτε στη Φλωρίδα, είτε στην περιοχή του Αρίνα, στον κόλπο, για να μην χάσουμε το μπάνιο μας. Πόσοι περίπου είναι οι χειμερινοί κολυμπητές εδώ της περιοχής? Είναι αρκετά άτομα. Έχουν μαζευτεί σε, να το πω, πηγαδάκια, να το πω σε ομάδες, να το πω σε παρέες. 15-20 άτομα σε κάθε περιοχή. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι περισσότεροι είναι μεγάλοι σε ηλικία και θα λέγαμε και στους νέους να το τολμήσουν. Από την οικογένειά σας, κυρία Ελένη, ακολουθεί κάποιος το χειμώνα, ναι, ή μόνο εσείς? Ναι, είναι ο σύζυγός μου. Α, έχετε Όχι, παρέα. Είναι και ο σύζυγός μου, ο οποίος και αυτός. Ναι, έχουμε παρέα. Πάντα με παρέα κολυμπάμε. Πάντα με παρέα κολυμπάμε. Μάλιστα, και να πούμε βέβαια... προφυλαξής. Εντάξει, δεν έχουμε. Πολύ, πολύ λίγο το να προφυλαχτούμε. Σχεδόν, ας πούμε, άτομα περιφέρονται κολυμπώντας. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τις δύο και την Εύη Σπανού. Να πούμε βέβαια ότι στην Κρήτη καλοκαίρι, ναι, έχουμε ακόμα. Αλλά πολύ. Η Εύη πέτυχε χειμερινούς κολυμβητές στο ρεπορτάζ. Βέβαια. Οπότε σας βγάλαμε, βέβαια, να μας πείτε το ένα καλό απόγευμα. Το μόνο που θέλουμε, να σας πω καλό απόγευμα και τις παραλίες μας λίγο, γιατί οι παραλίες μας με την Αεροποντή γίνανε χάλια. Γίνανε χάλια, λερώσανε πολύ οι παραλίες μας. Και προσπαθούμε μόνες μας να μαζέψουμε τα απορρίμματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.